Καλωσορίζω τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης. Εσείς δεν ακούγατε, έλεγε ο συνάδελφος, γιατί μόνο εγώ φοράω το ακουστικό. Αλλά σκεφτόμουν ότι αν ζούσαμε. Γεια σας, κύριε Κοντογιώργη. Καλό μεσημέρι. Αν ζούσαμε στη Μεγάλη Βρετανία που στοιχηματίζουν από το φύλλο του πριγκιπικού μωρού μέχρι την εξέλιξη ενός ματς, η απάντηση στον χρόνο των εκλογών θα ήταν του 1 εκατομμυρίου. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια διαστροφή της πολιτικής και της δημοσιογραφίας. Πια έχει μπει και η κοινωνία σε μια τέτοια συζήτηση. Δηλαδή, στις πολιτικές συζητήσεις που στείνονται στα καφενεία, από το πιο μικρό χωριουδάκι μέχρι εδώ την πρωτεύουσα, είναι μια ερώτηση που παίζει πια. Τα σενάρια παίρνουν και δίνουν. Ξέρω ότι δεν θα μου το απαντήσετε ποτέ, ούτε κάνουμε υπαινιγμό. Αλλά καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει πια στο τραπέζι του. Κύριε Πολύζο, σε λίγες μέρες η κυβέρνηση συμπληρώνει 3 χρόνια διακυβέρνησης. Και εσύ ως μπαίνει στον 4ο. 3 χρόνια δύσκολα, στα οποία αντιμετωπίσαμε αρκετές κρίσεις και ο ελληνικός λαός είχε να αντιμετωπίσει πολυπίκυλες και πρωτόγνωρες κρίσεις για εκείνον αλλά και για μας. Και η πανδημία, αλλά και η ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία και όλα όσα έχει φέρει αυτός, προφανώς είναι για μας μεγάλες προκλήσεις. Έχουμε καταφέρει ήδη πολλά και έχουμε να διανύσουμε ακόμα αρκετό δρόμο, γιατί βασικό μας μέλημα αυτή την περίοδο είναι αφενός να απομειώσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής και οι ανακοινώσεις που γίνανε το πρωί από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και τώρα που γίνονται από τους συναρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σταϊκούρα, σε σχέση με το νέο πακέτο, η εξειδίκευση των μέτρων, κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια ταυτόχρονα να επιταχύνουμε το βηματισμό μας σε όλες εκείνες τις πολιτικές οι οποίες θα φέρουν και την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου. Ενδεικτικά σας λέω ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο που τελείωσε πριν λίγο συζητήσαμε για την αναμόρφωση της δημοτικής αστυνομίας, για το νέο σοφρονιστικό κώδικα, για τη νέα σχολή δικαστικών υπαλλήλων για να καλύψουμε τα κενά στη δικαιοσύνη και να τρέξουν όλες οι αλλαγές που έχουμε δρομολογήσει πιο γρήγορα, για το νέο πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές. Επομένως, βλέπετε ότι αντιλαμβάνουμε ότι είναι μια συζήτηση η οποία υπάρχει. Ο Υπουργός βέβαια έχει τοποθετηθεί επ' αυτού. Οι εκλογές θα γίνουν στο συνταγματικά προβλεπόμενο χρόνο. Αλλά είναι μια συζήτηση που καταλαβαίνω ότι έχει ένα ενδιαφέρον για αρκετούς, ίσως όχι τόσους όσους νομίζουμε, γιατί νομίζω ότι και οι συμπολίτες μας αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο, από τη μία θέλουν να δουν πώς θα αντιδράσουν και θα λειτουργήσουν τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνουμε και ήδη, όπως ξέρετε, και στο κομμάτι των λογαριασμών, ήδη νομίζω βλέπουν μια μείωση και από τον Ιούλιο με τη νέα ρύθμιση θα δουν μια πολύ σημαντική μείωση. Και ταυτόχρονα, ίσως και πολλοί, και αυτό είναι κάτι αισιόδοξο, προγραμματίζουν και τις διακοπές τους, κύριε Πολύζο, γιατί φαίνεται ότι θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά για τη χώρα. Ο καθένας, όπως το λέτε, έχει να αντιμετωπίσει τα δικά του προβλήματα. Που είναι αυτά που διατρέχουν όλη την κοινωνία, η ακρίβεια, με αυτά που περιγράψατε. Αλλά οι πολίτες που ζορίζονται θα παρακαλούν με αυτό που γίνεται τον τελευταίο καιρό να γίνουν εκλογές. Γιατί βλέπουν ότι μακραίνει η λίστα των παροχών. Άρα σου λέει. Τώρα είναι η στιγμή, μακάρι να πάμε σε εκλογές, να δώσει κι άλλα. Αυτό έχετε πει πως για σας είναι μια ξεπερασμένη λογική. Πρέπει να το συνδέσουμε απόλυτα με την διαχείριση της ακρίβειας από νοικοκυρία και επιχειρήσεις ότι συντελείται το τελευταίο διάστημα. Ή κι αυτό αφήνει μια οσμή προώρων εκλογών. Κύριε Πολύζο, δίνουμε εκεί που μπορούμε, με βάση τις διαθεσιμότητες και του κρατικού προϋπολογισμού και στοχευμένα. Σας υπενθυμίζω ότι σε μια σοβαρή οικονομική κρίση και κοινωνική, όπως ενέσκυψε αυτή μετά την πανδημία και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, βασικό μέλημα και μέτρο επιβίωσης, θα σας έλεγα, είναι να αποφύγουμε το βύθισμα της κοινωνίας. Το βύθισμα της κοινωνίας. Και νομίζω ότι αυτό το αποφύγαμε. Προφανώς υπάρχει αρκετός κόσμος που περνάει δύσκολα. Όμως, με την ενίσχυση και της εργασίας, της απασχόλησης, το γεγονός ότι ενισχύσαμε το δίχτυ προστασίας, νομίζω ότι αυτό το βύθισμα το αποφύγαμε. Βέβαια, προφανώς αυτό είχε μια επίπτωση στα δημόσια οικονομικά, γίνεται όμως με τέτοιο τρόπο που νομίζω ότι αυτό το αποδεικνύει η απόφαση του Eurogroup πριν λίγες μέρες για την έξοδο της χώρας μας από αυτά, από το καθεστώς ενισχυμένης εποκτείας, δηλαδή ύστερα από τα 12 χρόνια κρίσης.
Επομένως, μέσα σε μια, με μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, αλλά στοχευμένη, καταφέραμε αφενός και να ενισχύσουμε αυτούς που είχαν περισσότερη ανάγκη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, κύριε Πολίζο, για όσο διαρκεί η κρίση, αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουμε ένα δημοσιονομικό περιβάλλον που θα επιτρέψει στη χώρα να ανακτήσει την οικονομική της αυτοδυναμία. Γιατί ο στόχος, κύριε Πολίζο, αυτός είναι. Ύστερα από τα 10-12 χρόνια κρίσης και μνημονίων, η χώρα να μπορέσει και πάλι να είναι εθνικά, πολιτικά, ενεργειακά και οικονομικά αυτοδύναμη. Κύριε Κοντογιώργη, θα συνεχίσουμε παρά τις σημερινές ανακοινώσεις να έχουμε την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη. Η συζήτηση που μπορεί να γινόταν, το ξέρετε καλύτερα και είναι βέβαιο ότι ούτε θα το διαψεύσετε ούτε θα το επιβεβαιώσετε, για να πάμε σε κατάργηση ή σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, φαίνεται ότι δεν κυριάρχησε στις επιλογές σας. Αυτό όμως μας καθιστά τους ακριβότερους σε βενζίνη, χωρίς να έχουμε καλύτερα ή χειρότερα δημοσιονομικά από τις άλλες χώρες. Μιλάω και για τις φτωχότερες από εμάς και για τις καλύτερες στα οικονομικά τους χώρες. Κύριε Πολίζο, να δούμε τι συμβαίνει στο θέμα που το οποίο θέτεται. Πρώτον, έχουμε μια κρίση η οποία είναι μεγαλύτερη ενεργειακή των τελευταίων 40 ετών. Δεύτερον, έχουμε κάποια ιστορικά ψηλά και της τιμής του πετρελαίου, αλλά και της ισοτιμίας, χαμηλά εννοώ, του ευρώ με το δολάριο. Ταυτόχρονα υπήρχε όντως μια μεγαλύτερη φορολόγηση από πριν, όχι τώρα, δεν τέθηκε τώρα αυτή η φορολόγηση, υπήρχε από πριν στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Και τα δύο αυτά έσοδα, δηλαδή και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι εξαιρετικά σημαντικοί, ειδικά αυτή την περίοδο, για να χρηματοδοτούν άλλες πολιτικές. Όμως, με τις σημερινές ανακοινώσεις, αλλά και με το πλαίσιο ενίσχυσης που υπήρχε από πριν, αλλά για τους επόμενους τρεις μήνες, η τιμή της βενζίνης επανέρχεται σχεδόν στα επίπεδα τα οποία ήταν οι προκρίσεις. Δηλαδή, θα έχουμε μία μείωση 45 περίπου λεπτά ανά λίτρο για μας, τους καταναλωτές, δηλαδή που πηγαίνουμε στο μεζινάδι που βάζουμε τη βενζίνη, και βέβαια θα συνεχιστεί στην Αντλία η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση. Επομένως, αυτό το οποίο μπορούμε, χωρίς να χάνει έσοδα το δημόσιο από αυτή τη διαδικασία, το κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, στην επαφή που έχετε με την κοινωνία, βλέπετε ότι αρκεί αυτό που κάνετε? Δηλαδή, σας λένε μπράβο, τα κάνατε ωραία, ή σας γκρινιάζουν? Κύριε Πολίζο, ποτέ δεν είναι αρκετό αυτό το οποίο κάνεις. Και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Βασική μέρημνα, όπως σας είπα και πριν, ήταν να στηρίξουμε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αναγνωρίζει ο κόσμος είναι ότι δεν αφήσαμε τίποτα στην τύχη του. Ότι παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν αυτά τα τρία χρόνια, δείξαμε μια επιμέλεια, δείξαμε μια εγρήγορση, δείξαμε αντανακλαστικά και με καλά σχεδιασμένες πολιτικές και συντονισμένες πολιτικές, καταφέραμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την κοινωνία παρά τις μεγάλες κρίσεις. Επομένως, προφανώς υπάρχουν, μπορεί να υπάρχει δυσκαρές και για κάποια ζητήματα, κάποια θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα, όμως θα έλεγα ότι υπάρχει μια γενική παραδοχή ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μαζί στο σύνολό της έχουν ενεργήσει αποτελεσματικά αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Τι γίνεται με τα εθνικά θέματα? Είναι αυτά που σας ανησυχούν αρκετά, ή μετά από την όξυνση που κράτησε όμως κάμποσο, περάσανε σε μια ύφεση, ας είναι και προσωρινή? Τα εθνικά θέματα πάντοτε είναι προτεραιότητα, κύριε Πολίζο, και είναι σε απόλυτη συνάφεια με αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι θέλουμε να ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοδυναμία, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το διαμορφωτικό ρόλο που έχει η χώρα μας στο διεθνές γίγνεσθε. Γι' αυτό κάνουμε και τις συμμαχίες με τη Γαλλία, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό προχωρούμε και στα απαραίτητα εξοπλιστικά προγράμματα, προκειμένου η χώρα μας είναι ισχυρή, και γι' αυτό κυρίως, αυτό γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αλλά γίνεται και τώρα, επικοινωνούμε σε όλα τα φόρα, σε όλο τον κόσμο, τις εθνικές απόψεις. Σε μια περίοδο μάλιστα που άλλες απόψεις, οι οποίες θα έλεγα ενισχύουν έναν αθεωρητισμό στην περιοχή, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Επομένως, στο πλαίσιο των υπερεθνικών λογαριασμών, οργανισμών που λειτουργεί η χώρα μας, από τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταθερά και συστηματικά ενημερώνουμε τους συμμάχους μας για τις εθνικές θέσεις, και νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητές. Βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο που θα έλεγα, κύριε Πολίζο, είχαμε καιρό να βρεθούμε πάλι σε αυτό, όπου όλες οι εθνικές κυβερνήσεις, οι σύμμαχοί μας, γνωρίζουν απόλυτα και τις ελληνικές θέσεις, αλλά και το τι συμβαίνει στο Αιγαίο και σε άλλες περιοχές. Η Τουρκία επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών. Δεν λέω τώρα για τους ακραίους χάρτες που εμφανίζουν και τι θα ήθελαν να έχουν ή τι πιστεύουν ότι έχουν
να μοιράσουμε εμάς το Αιγαίο, που φαντάζονται πολλά νησιά δικά τους. Αλλά υπάρχει μια πληροφορία, όχι πολύ ισχυρή, πιθανότητα να βάλει το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αν αυτό συμβεί, παρών των όλων των υπολείπων συμμάχων μας και τους, θα το αποκρούσουμε με τρόπο δυναμικό? Ο γνώμονά μας πάντα, κύριε Πολύζο, είναι το διεθνές δίκαιο και η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών. Επομένως, είναι αυτή η πολιτική μας. Δεν έχει κανένα νόμιμο και νομικό έρισμα τα όσα ισχυρίζεται η Τουρκία, και θεωρώ ότι ακόμα και αν τεθούν, δεν θα βρουν ευήκο ότα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία κατανόηση στους ανιστόρητους και ανυποστήρικτους ισχυρισμούς της Τουρκίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στα δικά μας. Έβαλα το θέμα αυτό για να βάλω και το άλλο θέμα, που φαντάζομαι ότι είναι το θέμα των πυρκαγιών. Είναι ο φόβος σας. Είναι ο φόβος κάθε πολιτείας να μην συμβεί. Θα συμβεί, αλλά εννοώ να μην έχει επιπτώσεις σαν αυτές που είδαμε πέρσι στην Εύβοια. Είναι οι δύο αστερίσκοι, τα εθνικά θέματα, κυρίως η έντασή μας με την Τουρκία και οι πυρκαγιές, που σας κάνουν να σκέφτεστε διπλά και τριπλά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο? Δεν θέλω να το συνδέσω πάλι με τις πρόωρες εκλογές. Όμως είναι βασικές προτεραιότητες. Ειδικά στο θέμα των πυρκαγιών έχει γίνει μια εντατική προετοιμασία φέτος σε δύο ειδικά τομείς, κύριε Πολύζο. Ο ένας είναι η πρόληψη και άλλος είναι η άμεση παρέμβαση. Νομίζω φάνηκε και στις τελευταίες πυρκαγιές που είχαμε και στην Εύβοια και σε άλλες περιοχές, ότι εκεί υπήρξε μια άμεση ανταπόκριση της πυροσβεστικής. Υπάρχει ένας καλός συντονισμός με τις δημοτικές αρχές. Έχουμε προμηθευτεί εν αέρια μέσα αυτά που λέμε τράκτορες, και θα τα δουν πολλοί συμπολίτες μας που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατί είναι σε περιοχές όπου υπάρχει μια επικινδυνότητα. Θα τα δουν να περιπολούν γεμάτα. Επομένως, ειδικά σε μέρες που υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα, υπάρχουν ενισχυμένες περιπολίες αλλά και πεζές περιπολίες. Ο στρατός έχει μπει στην εξίσωση. 500 δαστοκομάντος έχουν προσληφθεί και αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος. Επομένως, αυτό το οποίο ήταν εφικτό από πλευράς της πολιτείας, και μιλάω όχι μόνο για την κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση, σε ένα μεγάλο βαθμό να γίνει. Πάντοτε βέβαια υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και όλοι πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Έχει γίνει. Από εκεί πέρα θα πρέπει να δούμε, όπως ξέρετε, είναι συνάρτηση και των καιρικών συνθήκων, οι πολλές φωτιές, πλέον η κλιματική κρίση έχει αφήσει και το αποτύπωμά της στη χώρα μας. Επομένως, ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων θα κρίνει πώς θα πάει το καλοκαίρι. Έχοντας όμως βιώσει φέτος την προετοιμασία, θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα. Ναι, δεν θέλω να δω περίπου. Την είδαμε όμως την πρώτη πυρκαγιά εδώ στην Αττική. Και μετά είδαμε ξανά αυτό που το είχαμε ζήσει με τα χιόνια το χειμώνα. Ή πέρσι με τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, να τσακώνονται οι φορείς της πολιτείας, γιατί σαν πολιτεία ο πολίτης έχει ένα ενιαίο σύστημα, και να τσακώνονται για το αν και εδώ έφταιγε ένας περιφερειάρχης ή ένας δήμαρχος, για το πόσο γρήγορα ανταποκρίθηκε στην κλίση στην πυροσβεστική η ίδια η πυροσβεστική. Όλοι ξέρουμε, όπως λέτε και εσείς, επιδεινώνονται οι κλιματολογικές συνθήκες, δεν ναι. αποκλιμακώνονται δυστυχώς. Όλο αυτό δεν ήταν καλή πρεμιέρα της αντιπυρικής περίοδου. Σίγουρα έχουμε εξοπλιστεί καλύτερα στον τεχνολογικό εξοπλισμό, σίγουρα έχουμε εκπαιδευτεί περισσότεροι άνθρωποι, αλλά πραγματικά δεν ήταν από τις καλές στιγμές. Θα έλεγα ότι η εικόνα είναι λίγο διαφορετική, και άμεση ανταπόκριση υπήρχε, οι ζημιές ήταν περιορισμένες, δεν επεκτάθηκε πολύ η φωτιά, αλλά το ότι εμφανίζονται μετά τέτοιες δυσλειτουργίες που κυρίως έχουν να κάνουν με το τι αυθύνη αναλαμβάνει ο καθένας, κύριε Πολύζο, καταλαβαίνετε ότι η διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης περιορίζεται στους οργανισμούς που έχει υπό τον έλεγχό της. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Όμως, επιδιώκουμε και με την αυτοδιοίκηση μια καλή συνεργασία. Σας υπενθυμίζω ότι πριν λίγο καιρό νομοθετικά δώσαμε τη δυνατότητα σε όλους τους δημάρχους της χώρας, ακολουθώντας ένα πρότυπο διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ μετά το Μάτι, το τραγικό γεγονός,
να τους δοθεί η δυνατότητα μέσα από μια γρήγορη διαδικασία να προχωρήσουν σε καθαρισμούς οικοπαίδων όπου οι ιδιοκτήτες δεν εμφανίζονται. Επομένως, δεν υπάρχει αυτό δικαιολογία. Το είδαμε, πράγματι. Δεν υπάρχει δικαιολογία αυτή τη στιγμή, να σας το πω έτσι, ότι δεν υπάρχουν τα εργαλεία ώστε ο καθένας στο μερίδιο που το αναλογεί να κάνει τη δουλειά που πρέπει. Αυτή είναι η απάντηση του Μαξίμου και στους δημάρχους που δεν τους λες και αριστερούς της περιοχής εκείνης. Εγώ θυμάμαι τον δήμαρχο των Τριών Β' να ρίχνει ευθύνες στην κυβέρνηση. Δεν είναι αριστερή αυτή η δημαρχή, ούτε ο κύριος Παπα-Νικολάου είναι αριστερός. Δεν νομίζω ότι υπήρξε τέτοια απόδοση ευθυνών. Μάλιστα, υπήρξε και μια συνέντευξη τύπου πριν λίγες μέρες του ΣΠΑΙ, που είναι για την προστασία του ημιτού. Εκεί υπήρξε και η παρουσία του κυρίου Αμυρά, του κυρίου Αραβώση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπήρξε μια αγώνιμη συζήτηση. Και λέω και πάλι ότι υπάρχει μια πίεση η οποία είναι αντιληπτή και από τους πολίτες και από όλους. Γιατί υπάρχει το προηγούμενο της περσινής χρονιάς που σε όλους δημιουργεί έτσι μια αυξημένη ένταση. Όμως με ηρεμία και να κάνουμε μεθοδικά και ψύχραμα τη δουλειά μας και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα είναι καλό. Θα κάνετε διακοπές? Όλοι πρέπει να κάνουμε λίγο, κύριε Πολίζο. Είστε πολύ έξυπνος. Εγώ οφείλω να κάνω τις απόπειρές μου στο ελάχιστο να σας παγιδεύσω σε κάτι. Κοιτάξτε, εγώ σε άρα κάθε θα περίπτωση... κάνει και ο Πρωθυπουργός διακοπές. Σίγουρα θα κάνει ο Πρωθυπουργός. Στους χρόνους που μπορεί το πρόγραμμά του να το επιτρέψει, θα κάνετε κι εσείς. Θα κάνουμε το Μαξίμου θα κάνει. Θα βρείτε ένα σύστημα να μην μείνει κενό. Όχι, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Από διαχείριση. Υπάρχει αλλά... πάντοτε μια ετοιμότητα. Λίγες μέρες νομίζω όλοι τις δικαιούμαστε, κυρίως για να είμαστε με τις οικογένειές μας, αλλά και η σωματική ξεκούραση είναι πάρα πολύ σημαντική, η ψυχική, η πνευματική. Θα σας φέρει και στα μέρη μας ο μικρός ορίζοντας των διακοπών? Πάντα. 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 Στα ορεινά τώρα φαντάζομαι. Στα ορεινά που είναι και δροσερά το καλοκαίρι, ναι. Αλλά εγώ όπως και όλες τις χρονιές 16 Αυγούστου είμαι στο γραφείο μου. Α, 16 Αυγούστου θα είστε στο γραφείο. Πάντα. Τρίτη. Περνάω τις Παναγίες με την οικογένειά μου γιατί γιορτάζει η γυναίκα μου, το παιδί μου, ο πατέρας μου, η μητέρα μου. Είναι μεγάλη γιορτή για μας. Αλλά την επομένη βρίσκομαι σταθερά στο γραφείο. Σας βγαίνει οικονομικά πάντως, πρέπει να πούμε. Γιατί αν μαζευτείτε όλοι, έχετε ένα και καλό κάλεσμα, σας ευχαριστούμε. Καλά θα τα πούμε, να σας πω, έχουμε εμείς ακόμη ένα μήνα και κάτι. Είναι πάντοτε χαρά να συζητώ μαζί σας. Δική μου. Ευχαριστώ. Γεια σας κύριε Κοντογιώργη.